Τα νοσοκομεία του Πεκίνου βρίσκονται υπό πίεση, με κυρίως ηλικιωμένους ασθενείς να γεμίζουν τους θαλάμους και τους χώρους αναμονής. Μετά τη μερική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, η Κίνα μάχεται με ένα νέο κύμα λοιμόξεων από τον COVID-19. Στα νοσοκομεία της επαρχίας Χεμπέι στη Βόρεια Κίνα, οι μονάδες εντατικής θεραπείας διώχνουν ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ασθενείς αναγκάζονται να ξαπλώνουν σε παγκάκια στους διαδρόμους των νοσοκομείων ή ακόμα και στο πάτωμα, λόγω έλλειψης κρεβατιών. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στα χωριά και τις μικρές πόλεις της Κίνας, όπου ζουν περίπου 500 εκατομμύρια κάτοικοι και τα οποία υστερούν πολύ σε υποδομές του συστήματος υγείας. Σε ορισμένες κομιτείες, μάλιστα, δεν υπάρχουν καν μονάδες εντατικής θεραπείας.